Οι συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί στην πόλη ήταν η πικρή αφορμή για να σκεφτούμε έναν τρόπο ουσιαστικό να τους αντιμετωπίσουμε, πιο ουσιαστικό από την αστυνόμευση των σημείων που βανδαλίζονται. Γι' αυτό σκεφτήκαμε ότι ο μόνος τρόπος είναι να απευθυνθούμε στις πολύ μικρές ηλικίες. Τι λέει εδώ? Ο Θησέας. Θησέας, πες το καλά. Θησέας. Πιάνει τον κένταυρο από τα μαλλιά του. Εδώ. Πιάστην να την πάρεις εδώ. Θα την πας στο σπίτι σου να την κλέψεις. Για μην κουνιέστε τώρα να δούμε το άγαλμα, το φτιάξαμε σωστά. Πόσες μέρες παίρνει η διόρθωση ενός αγάλματος από γκράφιτι, από άλλα? Δεν εξαρτάται πάντα από σένα ότι πάω εκεί και το τελειώνω. Πρέπει να περιμένεις. Ας πούμε για τον γκράφιτι πρέπει να ενδοθήσει πολλές ώρες πάνω το χημικό να δράσει. Σχεδιάσαμε το πρόγραμμα βασισμένο σε μια μεγάλη εμπειρία που έχουμε σε προγράμματα στην πόλη και στις βασικές αρχές της βιωματικής εκπαίδευσης. Μας ενδιέφερε επομένως τα παιδιά να βγουν στη γειτονιά, να συνδεθούν με το κοντινό τους άγαλμα, να περπατήσουν, να ερευνήσουν, να μιλήσουν με τους κατοίκους. Και σε ένα δεύτερο χρόνο προβλέψαμε μια επίσκεψη σε μια σειρά από μακρινά αγάλματα που βρίσκονται σε σημεία του ιστορικού κέντρου, τα οποία επισκέφτηκαν τα παιδιά με τη βοήθεια των δασκάλων και να σκεφτούν τι άλλο θα ήθελαν να μάθουν γι' αυτό. Πήραμε ουσιαστικά την απόφαση που έχει αναπτύξει ο Δήμος Αθηναίων στο διαδίκτυο για τα υπαίθρια γλυπτά. Και δουλέψαμε με τα παιδιά μέσα στην τάξη. Στο τέλος, κάθε ομάδα σηκωνόταν, παρουσίαζε τη δουλειά και κάναμε ένα μεγάλο κολλάζ με την πολιτική ουσιαστικά του Δήμου πάνω στα αγάλματα. Ήθελα οι μαθητές μου έξω στη γειτονιά ένα άγαλμα, ένα κτίριο, να το δουν αλλιώς. Να δουν ότι αυτό το κτίριο έχει μία αρχιτεκτονική αξία. Αυτό το άγαλμα έχει μία ιστορικότητα. Αρχικά είχαμε συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς. Επιμορφωτικές, πώς συντηρείται για παράδειγμα ένα μνημείο ή πώς δουλεύουμε με τα γλυπτά, πώς δουλεύουμε στον υπαίθριο χώρο, πώς καταγράφουμε την εμπειρία παιδιά και εκπαιδευτική μαζί, πώς δημιουργούμε ιστορίες, πώς αξιοποιούμε βιβλία σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα μεγάλο μέρος της επιμόρφωσης έγινε πάνω στο πώς χρησιμοποιεί κανείς την εικόνα. Γιατί ακριβώς είναι και ένα μέσο που αρέσει στα παιδιά και που πολύ εύκολα μπορεί να δείξει τι είναι αυτό που είδανε. Μπορούμε να βγάλουμε εδώ έτσι τις πρωτομές με το τοπίο γύρω. Ένας κύριος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που ξαναείδε μικρά παιδιά να πλησιάζουν την πλατεία και να ενδιαφέρονται για αυτήν. Έδειξαν πολύ μεγάλη ευαισθησία στο εργαστήρι του Γιάννη Παπά που επισκεφτήκαμε. Άκουγαν και έκαναν πράγματα που έχουν σχέση με την τέχνη όλοι οι μαθητές. Ακόμα και οι πιο ζωηροί. Είναι μια σύνθεση ιστορίας, χώρου, πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα παιδιά μπορούν να συνδέσουν και να συνθέσουν αυτές τις τρεις εκδοχές, να αισθανθούν ότι αυτό είναι κάτι που τους ανήκει, είναι αυτό που πρέπει να το προστατεύσουν. Τους μετασχηματίζει σε ενεργούς πολίτες.